με στόχο τη σωστή ενημέρωση σε ζητήματα πρόληψης και κυρίως για να κατησυχάσουμε τους συμπολίτες μας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για πανικό, βρεθήκαμε εδώ σήμερα με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Κατσαφάδο, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας και βέβαια με στελέχη του Δήμου, όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να ενημερωθούμε σωστά, όπως είπα και νωρίτερα, και να συντονίσουμε μαζί τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε ζητήματα και πάλι. Αναφέρω για δεύτερη φορά ζητήματα πρόληψης, καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος για πανικό. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ τους φορείς που είναι εδώ και συνεργάστηκαν και ενημερώθηκε για αυτά. Έχουμε ήδη από τη Δευτέρα κοινή διαδικασία προκειμένου να προμηθευτούμε αντισηπτικά ώστε να τοποθετηθούν αυτή η εβδομάδα σε όλους τους χώρους του Δημαρχείου και σε όλα τα νομικά πρόσωπα και στις χρήσεις που έχει ο Δήμος Καλαμάτας. Και βέβαια έχουμε. Ήδη η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας έχει κινηθεί ώστε να αγοράσουμε αντισηπτικά και για τα σχολεία. Ο γιατρός εργασίας που έχουμε εδώ στο Δήμο μας κατεύθυνε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτή ακολουθούμε. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς για αν χρειαστεί να παρεύουμε ως Δήμος για οτιδήποτε χρειαστεί για να συνεισφέρουμε και εμείς από τη δική μας τη μεριά. Από την πλευρά της πρωτοβάθμιας του περίθαλψης του κέντρου υγείας Καλαμάτας, ενημερώνω απλώς ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται μέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να επέμβουμε, αλλά σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο ύποπτο κρούσμα και οι γιατροί και σαν μονάδα είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και σε επικοινωνία και σε συνεργασία και με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στο νοσοκομείο της πόλης μας, πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Κάποιος που έχει κάποιο σύμπτωμα ύποπτο πρέπει να έρθει στο παλιό ΙΚΑ, στο πρώην ΙΚΑ, ή να πάει κατευθείαν στα επίγοντα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος έχει ένα ύποπτο, έχει συμπτώματα τα οποία αισθάνεται ότι νοσεί από κάποιο σύνδρομο γρήπης, το πιο καλό θα ήταν να ενημέρωνε τον προσωπικό του γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό, έναν ιδιώτη γιατρό, να τον επισκεπτόταν σπίτι του καλύτερα και να γινόταν εκεί η πρώτη αντιμετώπιση, ούτως ώστε εάν πρόκειται για κάποιο κρούσμα που στο μέλλον θα παρουσιάσει συμπτώματα που να οδηγούν στο κοροναϊό, να περιοριστεί στην οικία του και να περιοριστεί σε αυτό το άτομο. Το πιο σωστό δηλαδή θα είναι η αντιμετώπιση οίκη. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με πρωτοβουλία του έγινε η σημερινή σύσκεψη. Από αυτή τη σύσκεψη βγήκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταλάβαμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι έτοιμες, η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι έτοιμη. Εχθές μάθαμε από συνέντευξη που έδωσε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι και το νοσοκομείο είναι έτοιμο. Άρα οι πολίτες μπορεί να είναι ήσυχοι ότι οι δομές του νομού, υγειονομικές και του Δήμου, είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν και ένα κακό σενάριο. Εγώ έχω να σας πω όμως το εξής. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, γιατί μπορεί να μην συμβεί τίποτα απολύτως. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν αυτό το σενάριο, γιατί ο καιρός ζεσταίνει. Δεν χρειάζεται πανικός από τους συμπολίτες μας. Θέλει ηρεμία. Όπως είπε και ο κύριος Κατσαφάδος, τυχόν ύποπτα περιστατικά που έχουν πυρετό, δύσπνια, έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπους που ήταν στο εξωτερικό και έχουν συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης, θα πρέπει να νοσηλεύονται στο σπίτι, δεν θα πρέπει να βγαίνουν εκτός σπιτιού, για να μην μεταφέρουν τυχόν τον ιό. Να ξέρετε ότι το 85% των κρουσμάτων που πιθανόν να νοσήσουν δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως, θα το περάσουν πιο ελαφρά από μια γρήπη, άρα μπορεί να είναι στο σπίτι τους. Τώρα, αν κριθεί από τον οικογενειακό γιατρό ότι πρέπει να μετακινηθεί προς δευτεροβάθμια δομή το περιστατικό, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει. Αλλά δεν θα πρέπει να μετακινηθούν σωριδών προς την νοσοκομείο Καλαμάτας ή προς δευτεροβάθμιες δομές άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτε το νοσοκομείο. Η θεραπεία της συγκεκριμένης νόσου είναι αυτοϊούμενη. Γινόμαστε μόνοι μας καλά. Με καλό φαγητό, ζέστη, βιταμίνες, κάπως έτσι και σπίτι μας. Και μάλιστα στο σπίτι πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένες συνθήκες υγιεινής και φροντίδας. Αυτά οι γιατροί το ξέρουν. Έχουμε ενημερώσει σαν Ιατρικός Σύλλογος όλα τα μέλη μας. Σήμερα θα βγάλουμε και δεύτερο ενημερωτικό για το πώς πρέπει να χειριστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ τυχόν ύποπτα κρούσματα και να ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά. Συμμετέχουμε σήμερα στη σύσκεψη που γίνεται στο Δημαρχείο Καλαμάτας με πρωτοβουλία του κυρίου Δημάρχου.
για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες καταστάσεις. Να ενημερώσω καταρχάς ότι όπως προείπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Τζορτζίνης, δεν περιμένουμε εξάρσεις. Ο χειμώνας φεύγει. Ξέρουμε ότι η ίωση αυτή είναι σχετικά πιο ελαφριά από τη γρήπη. Το κακό που έχει είναι ότι μεταδίδεται εύκολα. Και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε πώς θα κόψουμε την αλυσίδα μετάδοσης. Καταρχάς να πω ότι τα παιδιά μας στο σχολείο, λόγω ηλικίας, δεν είναι επικίνδυνα να έχουμε κανένα επιφθέο. Όμως, επειδή έχουμε πολλά παιδιά στην ίδια αίθουσα, έρχονται και μιλάνε κοντά το ένα με το άλλο. Είναι οι συνθήκες, οι διδασκαλίες τέτοιες, είναι εύκολη η μετάδοση του ιού και στα σχολεία και από τα σχολεία στα σπίτια. Οπότε, στο δικό μας το τομέα, θα προσπαθήσουμε να κόψουμε την αλυσίδα. Με τη βοήθεια του Δήμου θα βάλουμε στις τάξεις μας αντισηπτικά για να μην έχουμε μεταδόσεις. Πριν μπουν τα παιδιά μέσα θα περνάνε τα χεράκια τους με αντισηπτικό. Πριν βγουν πάλι έξω στην ώρα του διαλύματος θα περνάνε τα χεράκια τους με αντισηπτικό. Έχουμε την παλιά τεχνογνωσία στα σχολεία από προηγούμενες επιδημίες γρήπης τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν το μαθαίνουν για πρώτη φορά. Το έχουμε εφαρμόσει. Θα το ξαναεφαρμόσουμε. Ελπίζουμε, υπολογίζουμε, όλα θα πάνε καλά. Να επιστήσω την προσοχή. Εάν αρρωστήσουμε, δεν πάμε εμείς στο γιατρό, φωνάζουμε το γιατρό και έρχεται στο σπίτι μας. Πρέπει να δώσω μεγάλη σημασία στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. Από την πλευρά μας θα κάνουμε τα δέοντα, ό,τι προβλέπουν από τα πρωτόκολλα, με τη βοήθεια και του Ιατρικού Συλλόγου, με τη βοήθεια του Δήμου, με τη βοήθεια όλων των δομών. Τα σχολεία αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν αντισηπτικά στα σχολεία, στις τουαλέτες. Εγώ μιλάω για τα γυμνάσια και τα λύκια. Στα γυμνάσια και τα λύκια είναι μεγάλα τα παιδιά, έχουμε άλλους κανόνες, εννοώ. Δεν παίρνει το ένα από το στόμα του αλλού να φάει όπως παίρνει από τα δημοτικά. Δεν βάζουν τόσο εύκολα τα χέρια στο στόμα όπως τα βάζουν στα παιδιά του νηπιαγωγείου. Μπορώ να σας μιλήσω για τα γυμνάσια και τα λύκια, στα οποία εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται. Ό,τι αφορά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά, τόσο στο Δήμο Καλαμάτας, για τη σημερινή εδώ συγκέντρωση αφορά τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας. Όμως μέσω της συνάντησης αυτής θα ήθελα να απευθυνθώ και σε όλα τα σχολεία του νομού Μεσσηνίας, τα οποία τα έχουμε μεν ενημερώσει για την από προηγούμενη φορά σε ό,τι είχε σχέση με τη γρήπη. Και είχαμε στείλει και οδηγίες και στον τρόπο αντιμετώπιση της και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία εμφάνιζαν συμπτώματα της γρήπης εκείνης. Έχουμε και μέσω του Δήμου, αλλά και εμείς απευθείας στα σχολεία μας, ενημερώσει τους διευθυντές σχολικών μονάδων, τόσο των νηπιαγωγείων όσων και των δημοτικών, να εφαρμόσουν τις ίδιες τακτικές, γιατί σχεδόν είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης. Πλύσιμο καλά των χεριών, προσοχή στην τουαλέτα, τόσο όταν πηγαίνουμε, τόσο ειδικά όταν βγαίνουμε. Όταν κάποιο παιδί, και μάλιστα να το τονίσω αυτό, επειδή είναι μικρότερα, να το προσέξουν αυτό οι γονείς, όταν κάποιο παιδί τους ασθενεί, παρουσιάζει πυρετό, καλό θα είναι να το κρατούν και μία και δύο μέρες, όπως το έχουμε ξαναπεί, τους το είχαμε τονίσει, πριν επιστρέψει αυτό σχολείο, να έχει γίνει αρκετά καλά, να μην έχει τουλάχιστον πυρετό. Το ίδιο ακριβώς συνιστούμε και στην περίπτωση αυτή του κορονοϊού και έχουν εφοδιαστεί τα σχολεία και από προηγούμενη ενημέρωση που είχαμε τον κύριο Κλάδη πριν 10 μέρες είχε επικοινωνήσει με τους διευθυντές των σχολείων ώστε να εφοδιαστούν οι σχολικές μονάδες με αντισηπτικά και μάσκες όπου χρειαστούν. Και στη συνέχεια, μάλιστα μας είπαν εδώ από τη σημερινή συνέντευξη ότι θα επικοινωνήσουν εκ νέου στην περίπτωση που τα αντισηπτικά αυτά τα οποία είχαν χορηγηθεί, συγχωρέστε με, έχουν τελειώσει, ώστε να γίνει εκ νέου εφοδιασμός. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να εφιστήσω την προσοχή σε όλους. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλόμαστε και αν κάποιος γονιός πιστεύει ότι το παιδί του
είναι ύποπτο για κάποιο κρούσμα ή έχει κάποιο σύμπτωμα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω, καλό θα ήταν να απευθύνεται στις κατατόπους υγειονομικές υπηρεσίες.